Σήμερα θα ακούσουμε μερικά σταχυολογημένα δεδομένα και προεκτάσεις από τον καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Κώστα Πικραμένο. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Λέω καλημέρα γιατί θέλω να είμαι ευγενικός και κόσμιος. Ναι, πίκρα όμως μεγάλη, γιατί το θηριοτροφείο, πώς να το πω, το ψυχιατρίο, μάλλον ήπια τα λέω, το σφαγείο στη Μέση Ανατολή άνοιξε για τα καλά. Ναι, υπάρχει και πίκρα στο εσωτερικό κομμάτι εντός της Ελλάδος. Θέλω να κάνω μια θερμή παράκληση στα γρήγορα σε όσους το τελευταίο 24ωρο έχουν μετατραπεί σε ειδικούς της Χαμάς και της Χεζμπολά. Έτσι. Λοιπόν, να σταματήσει και στην Ελλάδα αυτό το copy-paste και το παπατζιλίκι. Διότι παίρνουν σβάρνα τις εκπομπές και τα τηλεοπτικά δελτία, κύριε Σαχίνη, τους προσκαλούν ανίδεοι δημοσιογράφοι και στέλνουν και λένε ό,τι μπαρούφα βρήκανε τα τελευταία 5 λεπτά στο Google. Λοιπόν, να μην προσβάλλουμε την νοημοσύνη μας, να απευθυνόμαστε αποκλειστικά στους ειδικούς. Εγώ βγαίνω στην εκπομπή σας για ένα αποκλειστικό λόγο, διότι είμαι εμπειρογνώμονας στο Ευρωκοινοβούλιο για τρία πράγματα. Για την Τουρκία, τις υπηρεσίες πληροφοριών και το πολιτικό Ισλάμ. Γι' αυτό θα μιλήσω, για τη Χαμάς και για τη Χεζμπολά, και θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Επειδή θέλω να διευκολύνω και εσάς και τους ακροατές, έχω ετοιμάσει 4 ερωτήσεις-απαντήσεις. Γιατί το έκανε η Χαμάς το Σάββατο? Γιατί την πάτησε το Ισραήλ? Αν υπάρχει εμπλοκή του Ιράν και της Χεζμπολά? Και ποια είναι η στρατηγική του Ισραήλ από τη Δευτέρα το πρωί που ανακοινώθηκε ότι είναι σε καθεστώς πολέμου? Να το πάμε λοιπόν σημείο προς σημείο και να απαντάμε και στους ακροατές. Ακούω. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, γιατί η Χαμάς το Σάββατο ξημερώματα πήρε την απόφαση να εξαπολύσει την πλέον ιστορική στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία της από το 1987 κατά του Ισραήλ? Ο πρώτος λόγος, αν θέλετε, το ψυχολογικό κίνητρο είναι το Γιόμ Κιπούρ, αυτό που έγινε πριν από 50 χρόνια. Δεν θα το επαναλάβω, νομίζω ότι είχε εξαντληθεί δημοσιογραφικά. Θέλανε λοιπόν ως συμβολισμό και ως timing, διότι ήταν ένα τριήμερο πολύ σημαντικό για τους Ισραηλινούς, είχαν δοθεί σε όλα τα στρατόπεδα, σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες, στις περιπόλους και στα λεγόμενα προκεκορημένα φυλάκια πέριξ της Γάζας, μαζικές άδειες σε κληρωτούς και σε στελέχη. Φτάσαμε στο σημείο, για να καταλάβετε, να σκοτωθεί από μαχητές της Χαμάς διοικητής ταξιαρχίας πέριξ της Γάζας, ο οποίος έκανε υπηρεσία διότι ο υφιστάμενός του είχε πάρει άδεια. Είχαν δοθεί λοιπόν μαζικές άδειες, ίσως περισσότερες και από το προβλεπόμενο, σε όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Θα μου πει κάποιος, γιατί έγινε αυτό? Αυτό έγινε διότι η τελευταία μεγάλη σοβαρή σύγκρουση μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ ήταν το 2014. Από τότε περάσανε 9 χρόνια που η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς είχε όλο το χρόνο να, αν θέλετε, να φτιάξει, να κατασκευάσει, να εμπλουτίσει το λεγόμενο πλωστάσιό της επί 9 ολόκληρα χρόνια. Αν πάνω σε αυτό βάλετε το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο δόθηκε από το ίδιο το κράτος του Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της Γάζας 18.500 άδειες εργασίας για να βγαίνουν το πρωί να δουλεύουν και να επιστρέφουν, δημιουργήθηκε ακόμα και στους αναλυτές του ΣΥΜΠΕΤ, το ΣΥΜΠΕΤ αν θέλετε είναι η κρατική ασφάλεια του Ισραήλ, η εντύπωση ότι δεν έχει κανένα συμφέρον η Χαμάς από τη στιγμή που έχει συνάλλαγμα από αυτά τα άτομα να μπει σε εμπλοκή με το Ισραήλ. Το πρόβλημα είναι ότι και οι ίδιοι οι Ισραηλινοί θέλανε να ξεχάσουν τον ίδιο το καταστατικό χάρτη της Χαμάς, ο οποίος προβλέπει τη διάλυση του Ισραήλ, διότι η γη της Παλαιστίνης θεωρείται μουσουλμανική γη. Μπήκαμε λοιπόν σε μια σφαίρα ψευδαίσθησης, δώσανε οι αναλυτές όλο το βάρος στο Ιράν, το πυρηνικό του πρόγραμμα και τη Χεζμπολά, και αφήσανε σε δεύτερη μοίρα τα σενάρια για την Χαμάς. Θα πει κάποιος αυτό που είπε πριν, μα υπάρχει κυβερνοκατασκοπία, υπάρχουν δορυφόροι, υπάρχουν πληροφοριοδότες.
Από τα στοιχεία λοιπόν που έχω συλλέξει εδώ και 4 μέρες, όχι από αγγλοσαξονικές και δυτικές πηγές, από λιβανέζικες, παλαιστινιακές και ισραηλινές, η απόφαση και όλη η προετοιμασία τη γνωρίζανε 5 άτομα εντός της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και ουδείς, το επαναλαμβάνω κύριε Σαχίνη, ουδείς από το πολιτικό γραφείο της Χαμάς που βρίσκεται στο εξωτερικό διασπαρμένο σε Κωνσταντινούπολη, Βηρυτό, Ντόχα Κατάρ και Τεχεράνη Ιράν. Βρέθηκε λοιπόν ο ίδιος ο Χανίε και ο Χαλέντ Μεσάλ, τα ηγετικά στελέχη του πολιτικού γραφείου, να μαθαίνουν για το τι συμβαίνει Σάββατο πρωί στη Γάζα μέσα από το Αλ Τζαζίρα και το Αλ Αραμπίγια. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Πρόκειται δηλαδή για τέτοια στεγανοποίηση των πληροφοριών. Δεν θέλανε ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Χεσμπολά να γνωρίζουν το πού και πότε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι απενεργοποιήθηκε όλη η ηλεκτρονική κατασκοπία του Ισραήλ. Φυσικά η αντικατασκοπία της Χαμάς χρόνια τώρα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και έχει εντοπίσει όλους τους προδότες που συνεργάζονται. Προδότες το λέω με την... καταλαβαίνετε με ποια έννοια. Κατά του που συνεργάζονται με το Ισραήλ, με αποτέλεσμα η στεγανοποίηση και το ότι το γνωρίζανε λιγότερο από 5 άτομα οδήγησε στον πλήρη ευνηδιασμό. Αυτό όσον αφορά τις πληροφορίες. Πώς όμως οι μαχητές της Χαμάς μπόρεσαν και πέρασαν? Μισό λεπτό. Ναι. Θέλω να μου εξηγήσετε κάτι για τον πολύ κόσμο, γιατί εσείς μπορεί να τα καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε λίγο πιο απλοϊκοί. Με συγχωρείτε. Ναι. Καλά λέτε εσείς, 5-6 άτομα, 10 θέλετε, όχι παραπάνω. Ωραία. 5. Ωραία. Αλλά μιλάμε για τη μεγαλύτερη κλειστή ανθρωποφυλακή, τη Γάζα. Αυτό είναι η Γάζα, χρόνια τώρα, για 2,5 εκατομμύρια. Να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε. Το να ζεις στη Γάζα δεν είναι απλό. Ακόμη και το να περάσεις απέναντι στα Ισραηλινά checkpoint δεν είναι απλό. Η οποία είναι χαρτογραφημένη, ηλεκτρονικά, όπως θέλετε, δορυφορικά, το ένα και το άλλο. Αν το ξέρουν 5-10 και μόνο ότι χρειάστηκαν 3-3.500 κόσμος, ρουκέτες, ντου από παντού και τα λοιπά, αυτά δεν τα βλέπαν. Είναι μισό δυνατόν? Μισό λεπτό. Δηλαδή το ξέρουν 5-10, εντάξει κύριε Πικραμένα, αλλά αυτοί 5-10 πρέπει να κινητοποιήσουν εκατοντάδες κόσμο. Αυτό έγινε στα σύνορα. Μισό λεπτό. Εγώ αναφέρομαι στη φάση της προετοιμασίας, η οποία κράτησε 5-6 μήνες. Αυτή λοιπόν η προετοιμασία δεν ενημερώνει τον τελευταίο μαχητή της Χαμάς για το τι θα γίνει. Οι εντολές δίνονται 24 ώρες πριν. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν 2 Γάζες. Υπάρχει η Γάζα που βλέπει ο δορυφόρος και υπάρχει και η Γάζα κάτω από τη γη. Ξέρετε ότι υπάρχει μια δεύτερη πόλη κάτω από τη γη και αυτή την έχει φτιάξει ο ίδιος ο Μοχάμεντ Ντέιφ, ο οποίος από το 2002 είναι ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας. Αυτό δεν θέλουν και φοβούνται οι Ισραηλινοί και το σκέφτονται αν τελικά θα κάνουν το ντου ή όχι. Όσον αφορά τους πυράβλους, αυτοί μεταφέρονται από γειτονιά σε γειτονιά υπόγεια. Κάτω από τα ίδια τα νοσοκομεία της Γάζας υπάρχουν κέντρα επιχειρήσεων. Αυτά τα γνωρίζουν οι Ισραηλινοί από το 2014. Κανείς όμως δεν γνωρίζει την έκταση και κατά πόσο έχουν εξυγχρονιστεί. Εκεί βρίσκεται ο μεγάλος ο γρίφος. Και αυτό με ηλεκτρονική κατασκοπία δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Από εκεί και πέρα, σας λέω, εφάρμοσαν πατέντες οι οποίες δεν άφηναν ηλεκτρονικά ίχνη. Το ίδιο έκανε και ο Μπιλάντεν όταν ήταν στο Αφγανιστάν. 5 άνθρωποι το ξέρανε και από το πολιτικό γραφείο, φανταστείτε. Η στρατιωτική πτέρυγα δεν ήθελε να ενημερώσει το πολιτικό γραφείο. Είναι τέτοιος ο φόβος ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε διαρροή η οποία θα χαλάσει όλο το σχεδιασμό. Θα έλεγε κανείς ότι τους βγάζει το καπέλο όσον αφορά την εχεμήθεια και τη μυστικότητα που έφερε το Ισραήλ σε αυτή την τραγική κατάσταση. Δεν το λέω ως κοπλιμέντο, το λέω ως συμπέρασμα το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμα και από το ελληνικό επιτελείο στρατού. Μάλιστα. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Τώρα πάμε στο δεύτερο σκέλος. Ωραία. Τι ωραία δηλαδή, τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ξεκινάει η ιστορία. Ξανά θέτω το ερώτημα. Λοιπόν, ιστορία. Μισό λεπτό. Ξανά
Ξαναθέτω το ερώτημα. Ξεκινάει η ιστορία. Χιλιάδες ρουκέτες και κινούνται προς τη γραμμή που τους χωρίζει ο Σεδάφη. Πάλι δεν τους παίρνουν χαμπάρι. 5.000 ρουκέτες φύγανε μέσα σε 20 λεπτά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έπαθε κορεσμό ο αλγόριθμος του σιδηρού θόλου, δηλαδή το Iron Dome, με αποτέλεσμα δεκάδες ρουκέτες να μπορέσουν να περάσουν. Το Iron Dome έχει ένα βεληνικές 70, είναι ένα στόλος αν θέλετε με διάμετρο 70 χιλιόμετρων. Δεν μπορεί ο αλγόριθμος μέσα σε 20 λεπτά να αποκωδικοποιήσει όλες τις τροχές. Είναι τεχνικά αδύνατο. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι με αυτά τα παραμοτέρ, τα λεγόμενα λεξίπτωτα πλαγιάς και με τις μπουλντόζες, μπόρεσαν και κάνανε το ντου, γιατί σας είπα, ήτανε άδεια τα προκεχωρημένα φυλάκια και όλες οι σκοπιές, διότι είχαν πάρει τις άδειες του τριημέρου. Κάθε χρόνο η Χαμάς είχε στατιστικά στοιχεία πόσες άδειες δίνονται εκείνο το διάστημα. Και έβλεπε ότι χρόνο με το χρόνο, επειδή δεν έκανε στρατιωτικές ενέργειες, είχαν χαλαρώσει τα μέτρα απέναντι. Τους έκατσε λοιπόν το γεγονός ότι φέτος είναι τα 50 χρόνια και έχουν 9 χρόνια να συγκρουστούν χοντρά με το Ισραήλ. Είναι ένα timing φοβερό. Θα μιλάμε για αυτή την ιστορία για τα επόμενα 100 χρόνια. Και βρεθήκανε, κύριε Σαχίνη, μπροστά σε στρατόπεδα τα οποία ήταν σχεδόν άδεια. Υπήρχε μόνο φρουρά έκτακτης ανάγκης, όπως λένε. Ένας αξιωματικός υπηρεσίας και κάποιοι φαντάροι δεξιά-αριστερά. Όλα αυτά τα γνωρίζανε από εσωτερική πληροφόρηση, διότι έχουν δίκτυο μέσα στο Ισραήλ, αν θέλετε αραβόφωνοι Ισραηλινοί πολίτες, οι οποίοι τους δίνανε πληροφορίες για τις κινήσεις των στρατευμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι πιάσανε διοικητές μονάδων, τους βγάλαν από τα σπίτια με τα σόβρακα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ήταν άδεια τα στρατόπεδα λόγω των αδειών που είχαν πάρει. Και στεγανοποίηση της πληροφορίας και έγκαιρες πληροφορίες. Πραγματικά νομίζω, αν είδατε το πρόσωπο του διοικητή της Μοσάντα, ήταν σαν μαύρη χείρα. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το κράτος του Ισραήλ, με τη διεθνή φήμη που έχει όσον αφορά τις πληροφορίες, ξεβρακώθηκε κυριολεκτικά από τη Χαμάς. Μάλιστα. Άρα εδώ μου λέτε για πλήρη αποτυχία όλων των προηγμένων συστημάτων και μόνο ενός από τους πιο καλοκουρδισμένους στρατούς παγκοσμίως, με το μεγαλύτερο δίκτυο πληροφοριών και τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει. Βεβαίως, διότι ακόμα και αυτά τα συστήματα, άμα δεν έχεις το human intelligence, τον ανθρώπινο παράγοντα, με αυτό κάνει η Χαμάς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Προσπαθεί να μελετήσει τα ευαίσθητα σημεία, αυτό που λέμε τα αντίμετρα. Και είδανε ακριβώς πώς λειτουργούν με τις άδειες στις θρησκευτικές γιορτές, είδαν ότι θα πρέπει να μην γνωρίζουν πάνω από 5 άνθρωποι τα τελικά σχέδια και φυσικά δεν πατάμε το πληκτρολόγιο. Είναι τόσο απλό, το έκανε ο Μπιν Λάντεν τη δεκαετία του 90. Γιατί να μην το κάνει η Χαμάς το 2023. Μάλιστα. Συνεχίστε. Λοιπόν, απαντήσαμε λοιπόν όσον αφορά τη Χαμάς και το Ισραήλ. Επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τη Χαμάς, να το επαναλάβουμε. Θα ιδρυθεί το 1987 από έναν παραπληγικό σεΐχη, το σεΐχη Γιασίν. Αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σαχίνη, τη δεκαετία του 70 είχε φτιάξει ένα ίδρυμα καθαρά φιλανθρωπικό, το οποίο είχε αναγνωριστεί από το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Κάθε φορά που είχε προβλήματα υγείας πήγαινε και είχε αυτό που λέμε ιατρική περίθαλψη στα ίδια τα νοσοκομεία του Ισραήλ. Λειτουργήσε δηλαδή ως αντίβαρο στην PLO και στην Φατάχ του Γιάσερ Αραφάτ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το τουρκικό κράτος, για να χτυπήσει το PKK, στήριξε την κουρδική Χεσμπολά από το 1989 και μετά. Είναι ακριβώς η ίδια πατέντα με τους Παλαιστίνιους και με τους Κούρδους. Το 1987 λοιπόν ο Σεΐχης Γιασίν μαζί με άλλα 6 άτομα θα ιδρύσει τη Χαμάς και υπάρχει συγκεκριμένη δήλωση του στρατιωτικού διοικητή του Ισραηλινού της Γάζας, ο οποίος έλεγε ότι εμείς από τις αρχές της δεκαετίας του 80, το όνομά του είναι Γιτζάκ Σέγκεφ, μπορεί οποιοδήποτε να το γκουγκλάρει,
Εγώ, λέει ο ίδιος, έπαιρνα χρήματα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Ισραήλ και τα χρήματα αυτά τα αφήναμε στα τζαμιά της Γάζας προκειμένου να βοηθήσουμε το Ισλαμικό Ισλαμιστικό κίνημα στα πλαίσια της σύγκρουσής του με την Φατάχ του Γιάσερ Αραφάτ. Δηλαδή ρίχλανε λάδι στη φωτιά στο λεγόμενο εσωτερικό Παλαιστινιακό ανταγωνισμό. Άρα, η Χαμάς είναι κάτι που προέκυψε μέσα από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της Γάζας, αλλά η πρώτη αρχική βασική χρηματοδότηση ήταν από τον ίδιο τον Ισραηλινό στρατό και τα λέει ο ίδιος ο στρατιωτικός διοικητής της Γάζας. Αυτό όσον αφορά τη δημιουργία της Γάζας. Τώρα, το γνώριζε το Ιράν και η Χεσμπολά. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν το στήσανε οι ίδιοι. Και γιατί δεν το στήσανε οι ίδιοι? Καταρχάς η Χαμάς δεν ήθελε να τους ενημερώσει, διότι στα πλαίσια της στεγανοποίησης που σας είπα φοβόντουσαν διάφορες διαρροές. Στο παρελθόν έχουν βρεθεί προδότες που δουλεύανε για το Ισραήλ εντός της Χεσμπολά και εντός του Ιράν, οπότε η Χαμάς ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική να τους ενημερώσει εκ των προτέρων και τους ενημέρωσε μόλις κάποιες ώρες, μερικές ώρες πριν ξεκινήσει η επίθεση. Την ίδια ενημέρωση μερικές ώρες πριν είχε και η Ισλαμική Τζιχάτ, η οποία βρίσκεται και αυτή στη Γάζα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε, το Ιράν δεν έχει κανένα συμφέρον να ξαναφέρει τους Αμερικάνους και τα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή, διότι οι Αμερικάνοι ήδη είχαν φύγει εδώ και πολλά χρόνια, δίνοντας το βάρος στη λεγόμενη Νότια Κινέζικη Θάλασσα και το Ουκρανικό. Οπότε το Ιράν βρέθηκε πρωτετελεσμένων γεγονότων μετά από πρωτοβουλία της Χαμάς και τώρα πλέον θέλει δε θέλει θα μπει στο παιχνίδι. Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος, που χθες σας προκάλεσε γιατί θέλει να ακούσει τη σκέψη σας. Α, είναι ο γνωστός με τον Πούτιν. Λοιπόν, μιλάτε λέει για ανοιχτές πηγές ή άλλες μέσων υπηρεσιών οι πληροφορίες που έχετε? Γιατί η άγνοια των Ισραηλινών και οι άδειες είναι μία προσέγγιση, αλλά εξαιρετικά υπεραπλουστευμένη. Και γιατί να μην υποθέσω εγώ πως αυτά έγιναν με σκοπιμότητα εκ μέρους των Ισραηλινών, λέει ο Νίκος, ώστε να έχουν την καλύτερη αιτία να προχωρήσουν στο σχεδιασμό τους απέναντι σε κάθε διεθνή ή άλλη αντίδραση, ισοπεδώνοντας τη Γάζα? Όχι, διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, ακόμα και η Γάζα να εξαφανιστεί από το χάρτη, ακόμα και αν πάμε για μαζική εθνοκάθαρση, το πλήγμα που υπάρχει μέσα στο Ισραήλ όσον αφορά, όσον αφορά τους νεκρούς, τους 1.200 νεκρούς... Τέλειωσε το αίσθημα ασφάλειας, τέλειωσε για το κράτος αυτό. Αυτό λοιπόν, είναι αλήθεια. Το κράτος του Ισραήλ, μην ξεχνάτε κάτι, ότι όλη η στρατιωτική βιομηχανία του Ισραήλ, όλα τα συστήματά του, ουσιαστικά οι εξαγωγές του, πού οφείλονται? Στις επιτυχίες που έχει κατά της λεγόμενης Παλαιστινιακής τρομοκρατίας. Είναι χοντρή η ζημιά του Ισραήλ. Κύριε Επικραμένε, είναι ακόμη βαθύτερο, γιατί από το 1948 και μετά η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ είναι ακριβώς ως ο απόλυτος τόπος ασφαλείας, η κυβωτός ασφαλείας, για να μην ξαναπάθουν ό,τι συνέβη με τους Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μαζική εξόντωση, εξολόθρευση, εθνοκάθαρση, γενοκτονία τους. Άρα ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους ύπαρξης. Και με συγχωρείτε μισό λεπτό, επειδή μου στέλνουν πολύ εδώ, σιγά από Τσόρτσιλ. Παιδιά, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Γιατί σας είπα να διαβάζετε. Η περιοχή που ξέρουμε ως Παλαιστίνη, λέξη που παρεμπιπτόντως είναι ελληνική, προέρχεται από τη Φιλιστία, χώρα των Φιλιστέων, που κατέλαβαν μικρό τμήμα στην νότια ακτή το 12ο π.Χ. αιώνα, περιλαμβάνει τμήματα του σύγχρονου Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη της Λωρίδας της Γάζας κατά μήκος της ακτής Μεσογείου και της Δυτικής Όχθης δυτικά του Ιορδάνη. Ένα μέρος Παλαιστίνης, για να ξέρετε, είναι γνωστό σαν Άγιοι Τόποι. Θεωρείται ιερό μεταξύ Εβραίων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Από τον 20ο αιώνα υπήρξε αντικείμενο αντικρούμενων αξιώσεων και εβραϊκών και αραβικών εθνικών κινημάτων και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά το συγκεκριμένο όνομα η περιοχή το απέκτησε το 1922 με απόφαση του Ουίστον Τσόρτσιλ, που χώρισε ένα ενιαίο κομμάτι γης, γιατί οι Βρετανοί καβαλάγαν τον πλανήτη 3-4 αιώνες, που ανήκε στους Βρετανούς σε Ιορδανία και Παλαιστίνη. Έτσι το χώρισε ο Τσόρτσιλ. Μην παίρνετε την αρχαία ονομασία των Φιλιστέων κτλ. Ως Παλαιστίνη εδαφικά
γίνεται μετά το χωρισμό που κάνουν οι Βρετανοί αποικιοκράτες σε Ιορδανία και Παλαιστίνη. Με συγχωρείτε, οι Εβραίοι που είχαν διαφύγει στην Ευρώπη και ζούσαν παλιότερα, όταν αναφερόντουσαν στην περιοχή, αναφερόντουσαν και αυτοί διεθνώς ως Παλαιστίνοι, αν δεν το έχετε υπόψη σας. Μετά ήρθαμε στα υπόλοιπα. Ελάτε, κύριε Πικραμένε. Λοιπόν, είναι καλά αυτά που λέτε, να προσπαθήσουμε να δούμε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Καλό είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας να έχουμε όλο το ιστορικό πλαίσιο. Διότι πάντα πρέπει να βλέπουμε, η ιστορία έχει βάθος, έχει ουρά, το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι γίνεται. Σε περίπτωση που ο Ισραηλινός στρατός μετά από αυτές τις 4 μέρες που τους έχει φύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Δεν το λέω χερέκακα, προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Ναι, 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 σαφές. Αν μπουν λοιπόν μέσα στη Γάζα, πάμε για Φαλούτζα 10 φορές παραπάνω, το λένε οι ίδιοι δηλαδή οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αναλυτές, είναι το λεγόμενο πόρτα-πόρτα, με μία διαφορά, ότι η Φαλούτζα ήταν επί της γης. Αυτή τη στιγμή έχεις τη Γάζα και έχεις και την υπόγεια Γάζα. Και όλοι οι Χαμάς, η στρατιωτική δομή, τα οπλοστάσια, τα κέντρα επιχειρήσεων βρίσκονται κάτω από τη γη. Είναι αυτό που λένε, ελάτε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αν λοιπόν μπούμε σε αυτή τη φάση και πάμε πραγματικά για εθνοκάθαρση, να τα ισοπεδώσουν, να τελειώσουν δηλαδή με τη Γάζα για τα επόμενα 100 χρόνια αν θέλετε, το Ιράν θέλοντας και μη θα μπει μέσα στο παιχνίδι και η Χεσμπολά. Γιατί? Διότι ο Σουλεϊμανί που δολοφονήθηκε το Γενάρη του 2020, ο αρχηγός της δύναμης Αλ-Κότς των φρουρών της Επανάστασης, είπε ότι εγώ αυτό που αφήνω στο Ιράν είναι η δημιουργία των 5 στρατών. Αναφέρεται στους Χούτι που είναι κάτω στην Ιεμένη, αναφέρεται στην Παλαιστίνη, αναφέρεται στη Χεσμπολά του Λιβάνου, αναφέρεται στους Σιίτες του Ιράκ και αναφέρεται και στο στρατό του Αλάσαντ στην Συρία. Που σημαίνει ότι αν οι Ιρανοί συνειδητοποιήσουν ότι χάνουν για έναν αιώνα από τώρα την Ισλαμική Τζιχάντ και την Χαμάς, θα μπουν στο παιχνίδι λόγω πρωτετελεσμένων γεγονότων. Δεν θα μπουν οι ίδιοι άμεσα, θα αξιοποιήσουν σε πρώτη φάση τους 150.000 ροκέτες και πυράβλους που διαθέτει η Χεσμπολά, η οποία έχει ειδοποιήσει το Ισραήλ ότι σε περίπτωση που ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως, σε καθημερινή βάση θα πέφτουν σε κρίσιμες υποδομές του Ισραήλ 1.500 πύραυλοι, είτε με σύστημα πλοήγησης είτε όχι. Δεν μιλάμε για ρουκετάκια της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάτ. Έχουν προβλέψει ότι θα ανατινάξουν τις πετροχημικές εγκαταστάσεις της Χάιφα και θα δημιουργηθεί μια τοπική, αν θέλετε, έκρηξη η οποία ουσιαστικά θα διαλύσει τη μισή πόλη μέσα στα πρώτα 4-5 λεπτά. Πάμε δηλαδή για αποκαλυπτικές σκηνές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δούνε τι γίνεται. Μπαίνοντας στη Γάζα, μήπως πραγματικά ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως και πάμε για καθαρά περιφερειακό πόλεμο. Είναι το σενάριο που δουλεύουν όλα τα think tanks στο Ισραήλ από το 2006 και μετά που έγινε ο πόλεμος με την Χεσμπολά και κανένα think tank, κανένα επιτελείο δεν έχει βρει τη χρυσή τομή. Όλοι είναι στη λογική ότι αν η Ισραηλινή αεροπορία, σε περίπτωση που ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως, δεν χτυπήσει σε 3.000 στόχους μέσα στο Λίβανο την πρώτη μέρα για να εξουδετερώσει ουσιαστικά όλες τις λεγόμενες μονάδες πυροβολικού της Χεσμπολά, έχει χαθεί το παιχνίδι για το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή πάμε πλέον σε συζήτηση ύπαρξης του ίδιου του Ισραήλ. Δεν είναι καθαρό φιλοσοφικό ζήτημα. Καταλαβαίνετε σε τι φάση είμαστε. Έχω ερωτήματα εδώ για το αν πρημοδοτούν σιωπηρά ή πιο φωναχτά Ιράν, Ρωσία, Τουρκία αυτό το πόλεμο δια αντιπροσώπων και η Ρωσία να ανοίγει με αυτόν τον τρόπο δεύτερο μέτωπο μαζί με την Κίνα. Αντιστρόφως, αν οι Αμερικανοί θέλουν να ανοίξουν ένα δεύτερο μέτωπο αποκόπτοντας συμμαχικές δυνάμεις της Ρωσίας, τι απαντάτε εδώ? Βλέπετε τώρα, από επίπεδο Γάζας πήγαμε από το επίπεδο το περιφερειακό και πάμε πλέον στο παγκόσμιο επίπεδο. Οι μεγάλοι παίκτες, οι πολύ μεγάλοι, 3-4 δηλαδή, Ρωσία, Κίνα, ΗΠΑ, αυτή τη στιγμή, Κίνα αν θέλετε, σε δεύτερο βαθμό, τουλάχιστον ΗΠΑ σε πρώτη φάση, βρίσκονται αυτή τη στιγμή πρωτετελεσμένων γεγονότων. Δεν μπορούν να κρεμάσουν το Ισραήλ, διότι ξέρουν ότι αν μπει η Χεσμπολά στο παιχνίδι, πάμε πλέον για υπαρξιακό θέμα Λιβάνου και Ισραήλ,
διαλύονται και τα δύο τα κράτη, μιλάμε για ολοκληρωτικό πόλεμο, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι προσπαθούν καθαρά καιροσκοπικά να μπορέσουν να ρίξουν όλο το βάρος σε αυτή την περιοχή για να κρύψουν τις δικές τους δουλειές. Και ο Ερντογάν το εκμεταλλεύεται για να χτυπήσει τους Κούρδους στη Συρία, και από εκεί και πέρα δεν μιλάμε πλέον άλλο για την Ουκρανία, για παράδειγμα. Είναι αυτό που λένε, στην Αναμπουμπούλα χαίρονται οι πάντες. Κάπως έτσι είναι η ιστορία αυτή τη στιγμή. Ο Νίκος λέει, είπε πριν από λίγο ο κύριος Πικραμένος και σωστά, ότι οι Ισραηλινοί υποδάβλιζαν τις εσωτερικές διαμάχες των Παλαιστινίων. Όχι μόνο οι Ισραηλινοί, πρέπει να πω. Και τα διεφθαρμένα. Αυτό γινότανε μέχρι και το 2000. Ακούστε το ερώτημα, το ερώτημα. Γιατί και τα διεφθαρμένα αραβικά καθεστώτα τους ανοιχτόμυαλους Παλαιστινίους δεν τους ήθελαν. Ήθελαν τους θεοκρατικούς. Σωστό. Έτσι και οι Ισραηλινοί παίζαν τη μία με την PLO και τη Φατάχ, την άλλη με τη Χαμάς. Το ερώτημα, το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Και έδρα τη Δαμασκό, το μάλιστα, ξεχάσαμε. Μάλιστα, το 2011. Λοιπόν, τη Δαμασκό που είναι Αλεβίτες, είναι ο Ασάντ, ο λεγόμενος παρακλάδηση ητών. Λοιπόν, ακούστε εδώ, λέει, μήπως λοιπόν κάνουν και αυτή την πρακτική τώρα οι Ισραηλινοί? Είναι προφανές δηλαδή για μένα, λέει, πως είχαν προαποφασίσει την άλωση της Γάζας και αφορμή έψαχναν. Άλλος, και αν τους ξετρυπώσουν κάτω από τη Γάζα με δηλητηριώδη αέρια, αλλά ταυτοχρόνως εξοντώσουν και άμαχο πληθυσμό με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Δεν έχουν τοπογραφία της περιοχής. Οι μόνοι που γνωρίζουν την κάτω Γάζα, την υπόγεια Γάζα, είναι η Χαμάς. Το να βουλώσουν 2-3 τούνελ δεν λέει τίποτα. Φανταστείτε ότι μετά από ό,τι έχει γίνει, πέρα από τα λεγόμενα λεξίπτωτα πλαγιάς, τα μεταζόντια, φτάσανε μεταζόντια, ποιος θα το πίστευε, στις ακτές του Ισραήλ, αξιοποιήθηκαν ακόμα και τούνελ, πέρα από τις μπουλντόζες που πέσανε πάνω στα λεγόμενα προκεκορημένα φυλάκια. Κανένας δεν ξέρει τη Γάζα, πέρα από τις ταξιαρχίες Αλ-Κασέμ και τις ταξιαρχίες Αλ-Κότζ. Αν πάνε σε αυτή την ιστορία οι Ισραηλινοί, θα είναι χιλιάδες, εννοείται, τα θύματα από τη δική τους τη μεριά και δεκάδες χιλιάδες από την άλλη μεριά. Δεν νομίζω ότι και επικοινωνιακά αυτή η κατάσταση μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Αυτό που σας λέω, όταν έχεις μια φωτιά και σου φεύγει στα 10 πρώτα λεπτά, τρέχεις. Αυτό έγινε το Σάββατο το πρωί. Δεν το περιμένανε, νομίζανε ότι η Χαμάς έχει μπει σε μία λογική συμβιβασμού, ότι τα φράγκα τους ενδιαφέρανε και να δουλεύει ο κόσμος στο Ισραήλ το πρωί, να επιστρέφει το βράδυ, και η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, για την οποία ο πόλεμος, να το ξέρετε, είναι υπαρξιακή ανάγκη. Δεν μπορεί να υπάρξει, διότι αν δεν κάνει πόλεμο, δεν έχει και ιδιωτικές χορηγίες από το εξωτερικό. Είναι ένας φαύλος κύκλος, κύριε Σαχίνη. Κάνω πόλεμο, έχω σφαγές, έχω αμάχους, αλλά την ίδια στιγμή έχω και χορηγίες από φανατικούς δισεκατομμυριούχους, εκατομμυριούχους του αραβικού κόσμου, οι οποίοι μου ανατροφοδοτούν το οπλοστάσιο. Αυτό το πράγμα γίνεται και δεν θα τελειώσει ποτέ. Μάλιστα. Αλκότς μου λέει ότι Τάκη σημαίνει Ιεροσόλυμα. Εδώ με ρωτάει άλλος. Ναι, αλλά εδώ είχε ανακοίνωση, λέει, και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Συγγνώμη τώρα. Το Λαϊκό Μέτωπο είναι σαν να μου λέτε τώρα η Γάμα Εθνική. Δεν το συζητάω καν. Ναι, μετέχει όμως. Μετέχει, γιατί αναφέρεται σε νεκρούς του. Άρα, μήπως αρχίζει και παίρνει άλλα χαρακτηριστικά? Αυτό είναι το όχι, ένα. Όχι. Και είναι δύο. Λογικό να ξέρετε ότι στον εσωτερικό παλαιστινιακό ανταγωνισμό, ναι, δεν μπορεί καμία πτέρυγα, όσο και μικρή να είναι, να μην συμμετάσχει, διότι θα κατηγορηθεί για προδοσία. Για μειοδοσία, μάλιστα. Τώρα, αντιστοίχως, επικοινωνιακά βλέπουμε όλα τα βίντεο από τις σφαγές της Χαμάς. Δεν βλέπουμε τίποτα από βίντεο του τι συμβαίνει μες στη Γάζα. Πώς το εξηγείτε? Μισό λεπτό. Δεν βλέπουμε, διότι τα ελληνικά κανάλια, αν θέλετε, εξυπηρετούνται στο copy-paste από τα διεθνή δυτικά ΜΜΕ. Όποιος θέλει να μπει στο Αλμανάρ, στο Αλαραμπίγια και στο Αλτζαζίρα, μπορεί να δει τι γίνεται στη Γάζα. Αλλά όταν κάνουν μοντάρισμα στα κανάλια μέσα, είναι η εύκολη δουλειά, και να δουλέψουμε πάνω στον συναισθηματισμό και τον ανθρώπινο πόνο. Τα είδα και εγώ εχθές, δεν ακολουθούν μια ουδέτερη λογική και πρακτική, ακολουθούν την πρακτική του CNN, του BBC και του Deutsche Welle. Χαίρο πολύ. Μάλιστα. Άλλος φίλος ρωτάει, υπάρχει οδός διαφυγής για άμαχο πληθυσμό, είναι 2,5 εκατομμύρια μέσα στη Γάζα, ή έχει φράξει και από την πλευρά της Αιγύπτου και η Αίγυπτος παίζει τόσο καθαρά, ή είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο? Όχι
μόνο έχει φράξει, οι Ισραηλινοί ενημερώσανε τους Αιγύπτιους ότι όλα τα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας που θα προσεγγίζουν τον διάβλο της Ράφα στη νότια λωρίδα της Γάζας θα βομβαρδίζονται. Ποιος είναι ο στόχος των Ισραηλινών? Να φτάσουν σε τέτοιο σημείο που να λιμοκτονούν οι ίδιοι Παλαιστινοί, ούτως ώστε εντός της Χαμάς, ενώ της ιεραρχίας της Χαμάς, να δημιουργηθεί η συνιστόσα της επιβίωσης του πληθυσμού και αυτοί ουσιαστικά να συγκρουστούν με τους λεγόμενους σκληροπυρηνικούς. Εσωτερικός δηλαδή ενδοχαμάς ανταγωνισμός και πόλεμος, για να μπορέσουν ουσιαστικά να τους αδρανοποιήσουν. Σε αυτή τη λογική είναι η Ισραήλ. Κάποιος... Και να αποφύγουν να μπουν και να πάμε για Φαλούτζα. Αυτό θέλουν. Άλλος εδώ φίλος ο Κωστής μου λέει: πείστε στον κύριο Πικραμένο ότι εξαντικειμένου το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά του στην αυτοάμυνα. Μισό λεπτό. Πριν μπείτε, κύριε Πικραμένο. Να ξεκαθαρίσετε πρώτα όλοι ποια είναι τα νόμιμα σύνορα. Διότι μάλλον δεν έχετε υπόψη σας τις αποφάσεις του Συμβουλίου, ας τις γράφουν όλοι, αλλά είναι εκεί, στέκουν, του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διότι όπως έχω πει, υπάρχουν εδάφη Ισραηλινά, υπάρχουν όμως εδάφη που είναι από επικισμούς και εκριζορισμούς. Εκριζώνω. Το βρήκα. Λοιπόν, ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Άρα, όπως και στα κατεχόμενα της. Μην μπείτε λοιπόν σε αυτό το τρυπάκι, γιατί εδώ είναι φρενοκομείο κυριολεκτικό. Δεν θα βρείτε άκρη. Άλλος φίλος λέει: κύριε Πικραμένε, υπάρχει ένα σενάριο που πολλοί απέφχονται, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να υποχρεωθεί το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει πυρηνικά, έστω μικρά πυρηνικά? Και ποιες συνέπειες θα είχε μια τέτοια κίνηση, λέει ο Γιώργος από τη Χάγη? Και μόνο ως επιχείρημα δηλαδή είναι γελίο. Με ποια έννοια? Έχετε δει την έκταση του Ισραήλ? Όπου ρίξεις πυρηνικά, όσο θα εκτεθούν οι Παλαιστίνοι, άλλο τόσο θα εκτεθούν και οι Ισραηλινοί πολίτες. Τα πυρηνικά του Ισραήλ δεν είναι για να πέσουν στο Ισραήλ, σε κάποια γωνία του Ισραήλ. Είναι για το Ιράν, είναι άλλες λογικές. Είναι στη λογική μακριά από εμένα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άλλος φίλος ρωτάει εδώ: ποιο είναι το δίκτυο χρηματοδότησης σήμερα της Χαμάς εκτός από τους χορηγούς, και υπάρχει περίπτωση να βρούμε και δυτικές δυνάμεις να τροφοδοτούν κρυφίως τη Χαμάς σε αντιδιαστολή με την PLO? Άλλος φίλος, μπορεί αυτό το ετεροβαρές, διότι Χαμάς τώρα καμαρώνει, με πολλά εισαγωγικά το γράφει ο άνθρωπος, να οδηγήσει σε κατακρύμνηση τον πρόεδρο Αμπάς και την PLO? Λοιπόν, υπάρχουν δύο κράτη, de facto. Υπάρχει το κράτος της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και το κράτος του Άμπου Μάζεν, όπως το λένε οι Άραβες, του Μαχμούτ Αμπάς. Ο Μαχμούτ Αμπάς τι είναι? Μία μούμια είναι ουσιαστικά, ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχουν παγώσει και παριστάνει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής. Λοιπόν, αυτή είναι η εντύπωση που υπάρχει στην ίδια την κοινή γνώμη εκεί. Όσον αφορά τους χορηγούς, αυτή τη στιγμή το Κατάρ είναι ο πρώτος χορηγός της Χαμάς. Από εκεί και πέρα χρήματα έρχονται μέσω Λιβάνου, έρχονται μέσω Τουρκίας. Στην Τουρκία, πέρα από τα στελέχη τα οποία έχουν πάρει τουρκική ηθαγένεια και τουρκικά διαβατήρια από το 2011, όταν έγινε η ανταλλαγή, αν θυμάστε, του Ισραηλινού στρατιώτη του Σαλίτ με 1100 στελέχη που βγήκαν από τις φυλακές του Ισραήλ, ένα μεγάλο ποσοστό πήγε, καταστάθηκε μόνιμα με τις οικογένειές του στην Κωνσταντινούπολη. Τουρκικές λοιπόν τράπεζες λειτουργούν ως κανάλια για χρηματοδότηση μέσω αραβικών τραπεζών της Χαμάς. Και η ΤΙΚΑ είναι ο οργανισμός ανθρωπιστικής βοήθειας και συνεργασίας της Τουρκίας, όπου πρόεδρος της για 3 χρόνια ήταν ο Χακάν Φιντάν, πριν γίνει σύμβουλος του Αχμέντ Νταβούτογλου στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Η ΤΙΚΑ λοιπόν έχει βρεθεί με τη γίδα στην πλάτη να χρηματοδοτεί δομές της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Αυτά είναι γνωστά. Οπότε Τουρκία, Κατάρ, Λίβανος και Τεχεράνη φυσικά είναι οι 4 κρατικοί χορηγοί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιώτες, διότι το δίκτυο των αδελφών μουσουλμάνων είναι παγκόσμιο, οι οποίοι μέσα από ιδρύματα, μέσα από ΜΚΟ αλλά και ιδιωτικά τροφοδοτούν τη Χαμάς. Για να μπορέσει όμως η Χαμάς να πουλήσει το προϊόν της, που είναι η τζιχάντ,
θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να κάνει πόλεμο με τον Ισραήλ. Με το Ισραήλ. Στην προκειμένη περίπτωση, ο τελευταίος πόλεμος ήταν το 2014, περάσανε σχεδόν 10 χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει εξυγχρονιστεί, έχει μελετήσει το Ισραήλ, ξέρει πως λειτουργεί η κοινή γνώμη στο Ισραήλ, τα ΜΜΕ έχουν μάθει εβραϊκά τα ίδια οι ίδιοι μαχητές της Χαμάς, οπότε σαν τα ψάρια κολυμπάνε μέσα στα αστικά κέντρα του Ισραήλ. Μιλάμε για μια άλλη Χαμάς που παίζει Champions League αυτή τη στιγμή. Κύριε Πικραμένε, από την άλλη να μην ξεχνάμε ότι η καταπίεση του κράτους του Ισραήλ στους Παλαιστινίους έχει επιστημονικούς όρους και εφαρμόζεται κανονικά. Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν πράξεις προσβολής κατά το αραβικό κόσμο μέχρι και στο τέμενος του Αλαξά. Αυτό είναι το πλαίσιο το γενικό. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στα επιχειρησιακά, διότι δεν ακούγονται στα ελληνικά ΜΜΕ. Το άλλο το πλαίσιο, τι γίνεται, η κατοχή, ο Μπέλκινος και ο τα έχουμε ακούσει. Όλα. Μεγαλώσαμε με αυτά, θα γεράσουμε με αυτά. Ναι, αλλά κοιτάξτε, όταν το Γενάρη του 23 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, γιατί τα ξεχνάμε, ζητάει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης να γνωμοδοτήσει για τις νομικές συνέπειες 55χρονης κατοχής των παλαιστινιακών περιοχών από το Ισραήλ, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ακόμη και δικαιοπολιτικά. Μου λέει άλλος εδώ, ο Βαγγέλης. Θα μπορούσε, τα λέει, να ρωτήσετε πώς μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ με το όριο του χρέους τους και τη γενικότερη οικονομική κατάστασή τους που χειροτερεύει. Μπορούν να παρέμβουν και μέχρι ποιο βαθμό, και άλλος φίλος ο Δημήτρης, η εσωτερική αναμπουμπούλα στο Ισραήλ με τις νομοθετικές πράξεις της κυβέρνησης Νετανιάχου, που δίχασε την Ισραηλινή κοινή γνώμη, δίχασε τους εφέδρους, δίχασε το στρατό και τους δικαστές, έχει παίξει ρόλο. Αυτό, λοιπόν, το πρώτο είναι, πάει αλλού η κουβέντα με τις οικονομικές κρίσεις, τον είπα. Να δούμε καθαρά το τοπικό. Αυτό που λέει ο ακροατής σας το δεύτερο, έχει παίξει ρόλο στο γενικότερο φιάσκο όσον αφορά αυτό που ονομάζουμε διάχυση πληροφοριών. Δηλαδή, τι σας είπα πριν από λίγο, ότι λόγω του ότι η Χαμάς κράτησε χαμηλό προφίλ για 9 χρόνια, είχαμε τους Παλαιστινίους που πήγαιναν το πρωί, δούλευαν στο Ισραήλ και επέστρεφαν, είχαμε τη θρησκευτική αργία αυτό το τριήμερο που έπαιξε, είχαμε τις προτεραιότητες με το Ιράν, Χεσμπολάχ είχαν βάλει τη Χαμάς σε δεύτερη μοίρα. Αν σε αυτό προσθέσουμε και την εσωτερική κρίση και αυτό που λέγεται ότι οι Αιγύπτιοι σε επίπεδο κορυφής, σε επίπεδο Υπουργείου Πληροφοριών είχαν ενημερώσει τον Νετανιάχου. Το διαψεύδουν, αλλά ο Νετανιάχου μετά, το διαψεύδουν οι Ισραηλινοί βέβαια πρέπει ακριβώς, να ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι η πληροφορία μπορεί να έρθει είτε επί του πεδίου, είτε να έρθει από την κορυφή και μετά να κατέβει προς τα κάτω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που λένε οι Αιγύπτιοι μπορεί να είναι και fake για να σώσουν, αν θέλετε, λίγο την, την κατάσταση, ότι και αυτοί έχουν υποτίθεται σοβαρές υπηρεσίες πληροφοριών. Ας το βάλουμε στην άκρη. Όλο λοιπόν αυτό το πεδίο, να σας πω κάτι, μεταξύ μας ήταν και τυχερή η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, διότι τους κάτσανε πάρα πολλές παράμετροι διαφορετικές και ουσιαστικά δούλεψε όλο το πράγμα. Διότι όπως είπατε και πριν εσείς στην εκπομπή, τα επιχειρησιακά σχέδια ισχύουν μέχρι να ξεκινήσει ο πόλεμος. Μετά μπορεί να σου έρθουν στραβές. Το πρόβλημα της τραγωδίας του Παλαιστινιακού λαού, κύριε Σαχίνη, είναι ότι αυτή τη στιγμή μια τρομοκρατική οργάνωση βάρβαρη, βάρβαρη τελείως έτσι, διότι υπάρχουν και αδελφοί μουσουλμάνοι που είναι πιο soft. Λοιπόν, μια βάρβαρη αυτή οργάνωση μονοπολεί το Παλαιστινιακό πρόβλημα στην ίδια του την πηγή, διότι δεν υπάρχουν αντίβαρα ούτε δημοκρατικά, ούτε σοσιαλδημοκρατικά, ούτε επαναστατικά. Και φτάνουμε αυτή τη στιγμή να κόβουμε λαιμούς παιδιών, μάλιστα, και μωρών. Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν στη θέλω γνώμη, να πω όμως, κύριε, πώς μπορείς να μιλήσεις για Παλαιστινιακό. Μισό λεπτό, θα σας πω κάτι. Καταρχάς, η εικόνα είναι αυτή που περιγράφεται, εκ βαρβαρισμού. Έχετε δίκιο. Αλλά η ίδια εικόνα εκ βαρβαρισμού είναι από οργανωμένο κράτος συστηματικά στη Γάζα και αλλαχού. Εδώ υπάρχει και κάτι ακόμη. Ποιος εξέθρεψε τη Χαμάς, εσείς μας το είπατε. Τα είπαμε πριν, μην μάλιστα τα επαναλαμβάνετε. Όταν οι λαοί λοιπόν ξεσηκώνονται, κατά τη γνώμη μου, έχουν τις ηγεσίες, μας αρέσει δεν μας αρέσει, που ορίζει κάθε εποχή, ή εκείνες αν θέλετε που ο δυνάστης τους τους επέτρεψε να έχουν. Μην ξεχνάτε όμως και κάτι. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Ας οι δυνάστες. Ναι, δεν γίνονται εκλογές στη Γάζα. Ούτε εντάξει, στη Δυτική Όχθη. Τελευταίες ήταν το 2007. Σύμφωνοι. Λοιπόν, δεν τους χάλασε όμως τους Ισραηλινούς ούτε ο Αμπάς στη Δυτική Όχθη, ούτε η Χαμάς
στη Γάζα. Μια χαρά τους παίζανε. Τους χάλασε όμως τώρα που μαζεύουν καμένα πτώματα. Δυστυχώς, και αποκεφαλισμένα. Ο Κοσμάκης την πληρώνει πάντα αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και θέλω να κλείσουμε με ένα κύριο ερώτημα που κάνει ο φίλος μου ο Κούλης, αγαπημένος. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Πικραμένο. Ναι. Κύριε Πικραμένο, λέει, αν σας καλούσε η ελληνική κυβέρνηση, προσέξτε το ερώτημα, με την ιδιότητά σας σαν ειδικό για να σας συμβουλευτεί, τι στάση θα έπρεπε να κρατήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική σκηνή στο θέμα, τι θα τους απαντούσατε? Στο συγκεκριμένο θέμα, λόγω του μεγέθους της χώρας, λόγω της κατάστασης ότι εμείς δεν έχουμε ούτε αρχιτεκτονική εθνικής ασφάλειας, ούτε συμβούλιο εθνικής ασφάλειας, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Γεραπετρίτη, λέει, κατέθεσε κείμενο με 5 σημεία. Πήγα να γελάσω μέσα στην τραγωδία της κατάστασης. Ποιος τώρα, ποιος κατέθεσε τι? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να εμπλακεί. Είναι τόσο πολύπλοκο το πρόβλημα, είναι τόσοι παίχτες που παίζουν. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε, από τη στιγμή που υπάρχει ένα κράτος που λέγεται Ισραήλ, αναγνωρισμένο από την διεθνή κοινότητα, δεν μπορούμε εκτός από την Realpolitik, στη λογική του άξονα με την Κύπρο και την Ελλάδα, να κινηθούμε πολύ διαφορετικά. Ούτε διαμεσολαβητή μπορούμε να κάνουμε, που πάει να τον κάνει κουτοπώνυρα ο Ερντογάν, ο οποίος φιλοξενεί τη Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη ρίστο εν παρόδο. Έλατε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι να περιμένουμε και να καταγράφουμε τις εξελίξεις και να δούμε κατά πόσο μεταναστευτικές ροές και μελλοντική τρομοκρατία μπορεί να φέρει τη χώρα σε δύσκολη θέση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε χώρα transit. Ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, εμείς ως τσουνάμι δεχόμαστε το κύμα. Κώστας Πικραμένος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την αναλυτική και πιεστική πληροφόρηση, διότι εδώ και οι ακροατές βοήθησαν πολύ να πάμε παρακάτω. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για μια φορά ακόμη και για στοιχεία που δεν πολύ ακούγονται. Καλή σας ημέρα, κύριε Πικραμένε. Εγώ ευχαριστώ και να σας πω ότι τώρα μπαίνουμε στη βασική φάση, στην κύρια φάση. Να είστε καλά. Δυστυχώς τώρα μπαίνουμε σε νέο σκηνικό τραγωδίας. Καλό κουράγιο σε όλους.